Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπροσώπων σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία της Ξάνθης, η Ομοσπονδία προχωρά στην εκλογοαπολογιστική της Γενικής Συνέλευσης 3 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρει ο προσωρινός και υποψήφιος πρόεδρος της ΟΕΒΕ Ξάνθης, κ. Γιώργος Μπατζακίδης, ο οποίος εξέφρασε και τους πρωταρχικούς στόχους του που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη του τουρισμού της περιοχής, όπου θα δώσουν θετικά πρόσημα στους επαγγελματίες του νομού, σημειώνοντας πως με τη μαζική συσπήρωση των επαγγελματιών μπορούν να βρεθούν λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Η υποψηφιότητα θεωρείται δεδομένη. Ο στόχος μου είναι ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε όλα τα σωματεία μέλη στο πλευρό μας, να δούμε τι δράσεις μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Έχω κάποιες σκέψεις στο μυαλό μου. Θέλω πάρα πολύ να αναπτυχθεί ο τουρισμός προς όφελος των επαγγελματιών. Έχω κάποια σχέδια στο μυαλό μου για την Ομοσπονδία, σαν πρόεδρος της ΟΕΒΕ. Φυσικά η σταθερή δύναμη που θα πρέπει να υπάρχει προς τη ΓΕΣΕΒΕ και αυτή είναι με μεγάλη σημασία για μένα, έχει μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να βοηθήσουμε τα σωματεία να δυναμωθούν και αυτό που έχω στο μυαλό μου και σκέφτομαι είναι ότι θα πρέπει να πλησιώσουν την Ομοσπονδία όσο τον περισσότερο επαγγελματίες. Γιατί στα χρόνια που ζούμε χρειαζόμαστε μια συσπήρωση γενικότερη και μέσα από αυτή τη συσπήρωση να δούμε πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλη αυτή την κρίση, στα προβλήματα τα μεγάλα που ταλαινίζουν τους επαγγελματίες και δεν είναι έτσι λίγα, εφορίες, ο ΑΕΔ, τουλάχιστον για τις καταβολές που κάνουμε προς το ΤΕΒΕ. Τέλος πάντων, έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει σύσσωμοι όλοι οι επαγγελματίες να ανταπεξέλθουν και να δούμε πώς μπορούμε μέσα από αυτό το πολυσυλλογικό όργανο να κάνουμε κάτι από κοινού. Ταυτόχρονα, ο κύριος Μπατζακίδης ενημέρωσε τους επιχειρηματίες της περιοχής που ενδιαφέρονται να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους. Μέχρι την αύριο να ενημερώσω τους συναδέλφους οι οποίοι ενδιαφέρονται να θέσουν την υποψηφιότητά τους είτε για εφορευτική επιτροπή, είτε για την ελεγκτική επιτροπή, για το διοικητικό συμβούλιο, για τη ΓΕΣΕΒΕ, να μέχρι αύριο το απόγευμα να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους έτσι ώστε να είναι μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Περιμένουμε φυσικά και τη δικαστικό αντιπρόσωπο να τηρηθούν όλες οι νομιμότυπες διαδικασίες. Και να δούμε και στη Γενική Συνέλευση καθένας τι έχει να πει. Καταλήγοντας, ο κ. Μπατζακίδης εξέφρασε τα ελπιδοφόρα μηνύματα για την ανάπτυξη και εξέλιξη Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ξάνθης, μιας και ο ίδιος έχει πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής αλυσίδας του τόπου.